Κύριε Γεωργαλή, βρισκόμαστε στον παράλληλο δρόμο της επαρχιακής οδού που ενώνει ουσιαστικά το Τιγκάκι με το Μαρμάρι και εδώ σήμερα πραγματοποιούνται κάποιες εργασίες στην οδοποιία. Ναι, πράγματι ο παράλληλος δρόμος που συνδέει το Τιγκάκι με το Μαρμάρι έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τις λακκούβες και ήταν προτεραιότητά μας ως Δήμος Ισκό για να κλείσουμε αυτά τα σημεία τα επικίνδυνα. Εγώ θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη για τις καθυστερήσεις, όπως έχουμε ξαναπεί, με τα υδρανή υλικά που είχαμε μέχρι που να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι μελέτες και να μπορέσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα. Και σιγά σιγά ξεκινάμε, το Μπιλμπάο ήδη δουλεύει, τα μηχανήματα παρά το τεράστιο πρόβλημα όπως γνωρίζετε με το θέμα της ΔΕΗ που έχουμε και ενώ ξεκινήσαμε να βάλουμε μπροστά το μηχάνημα είχαμε πάλι τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις γιατί δεν είχαμε ρεύμα στην αντιμάχεια και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας και τα εργοτάξια αντιμάχειας αλλά και της ενότητας δικαίου και ΚΟ βρίσκονται σήμερα επί ποδός έτσι ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε ένα μεγάλο τμήμα εδώ. Βέβαια υπάρχει και ενημέρωση στα τοπικά μέσα εδώ και αρκετό καιρό ότι θα ξεκινήσουν και κάποια έργα οδοποιίας που δεν αφορούν κονδύλια της περιφέρειας αλλά του Δήμου. Έχουμε κάποια νέα πάνω σε αυτά τα έργα? Από ό,τι γνωρίζω, τα χρηματοδοτούμενα έργα τα οποία έχουν ανακοινώσει και ο κύριος Δήμαρχος όταν βρισκόταν στην Αθήνα, πήραμε μια πολύ σημαντική ανάσα γιατί αυτό το έργο θα είναι ένα έργο πνοής. Ο δρόμος από το Τιγκάκι, που συνδέει μάλλον το Τιγκάκι με το Μαρμάρι, βλέπετε ήδη ότι από το πρωί σήμερα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Είναι ένας δρόμος, θα έλεγα, μπορεί να είναι ο παράλληλος του επαρχιακού, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση τουριστικών λεωφορείων, οι τουρίστες, οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι εδώ πέρα. Και αυτός εδώ ο δρόμος θα αποκατασταθεί πλήρως σε όλο το μήκος και πλάτος. Η εμέλεια, από ό,τι γνωρίζω, αυτή τη στιγμή προχωράει. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα πάρει και από εκεί ένα χρονικό διάστημα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έγινε η αρχή. Και δεν έγινε η αρχή μόνο για αυτόν τον δρόμο που είναι πολύ σημαντικός, έγινε και ο δρόμος που είναι όλοι παράλληλοι στο Λινοπότη. Εδώ στην περιοχή, ας πούμε, που βρισκόμαστε στον Άγιο Αναργύρου, στο 282 από πίσω, όλοι οι δρόμοι που διασυνδέουν αυτή τη δημοτική ενότητα δικαίου και προς το Μαρμάρι, αλλά και από τη Λίμνη προς τον Άγιο Γιώργο στο Πυλί. Οπότε όλα αυτά τρέχουν. Εμείς τώρα έχουμε κάνει μια οργάνωση έτσι ώστε να κλείνουμε λακκούβες τις πιο επικίνδυνες που είναι στα σημεία. Την επόμενη εβδομάδα θα μπούμε στο Ζιπάρι μέσα, θα ανέβουμε στο Ρινό Ασφενδιού στις Τροφές, Μινιέρα, όλα τα σημεία και επίσης και φυσικά και στο Αμανιού που έχουμε ένα πρόβλημα εκεί.